μπούμε στην διαδικασία να συζητήσουμε με πολύ αξιόλογους συνομιλητές σήμερα, όπως είναι ο Γιάννης Δαγασάκης, παραδείγματος χάρη, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας για να κάνουμε μια αποτύπωση και μια πρώτη σοβαρή εκτίμηση των αποφάσεων του Eurogroup. Χρήσιμο θα είναι, όπως είναι, να μιλήσουμε με δύο συντρόφους και συναδέλφους. Η Όλγα Νάση, η οποία είναι στην Αθήνα και παρακολουθεί την Ιταλία πάρα πολύ καλά, και τον Βασίλη Κατσαρδί, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες και από το γραφείο εκεί μπορεί να μας δώσει εικόνα το τι παίζουν τα μίντια γενικώς. Βασίλη, ξεκινώ από σένα. Γεια σου, από τους πιο μακρινούς. Γεια σου, Κώστα. Σου έλειψα. Πολύ. Και εσύ, και εσύ μου έλειψες. Όλοι μου έχετε λείψει. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε ασφαλείς, υγιείς. Και Βασίλη, θέλω λίγο, και με τη μεγάλη εμπειρία που έχεις, έτσι λίγο να δώσουμε μια εικόνα τι παίζουν, τι έχουν σαν αίσθηση ο τύπος, και να τον κατατάξουμε κιόλας σε προοδευτικό και συντηρητικό σε διάφορες χώρες, για να έχουν και οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας μια εικόνα. Και μετά θα πάμε στην Ιταλία, που έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές για το πώς θα εισπράξει η Ιταλία αυτή την ιστορία και τι εξελίξεις ενδεχομένως θα δρομολογηθούν, που θα μας πει η Όλγα. Για πες. Λοιπόν, εδώ το κλίμα στις Βρυξέλλες σε σχέση με τα μίντια τα τοπικά δεν ασχολείται τόσο πολύ με το Eurogroup, γιατί δυστυχώς σήμερα το Βέλγιο ξεπέρασε τους 3.000 νεκρούς. Επομένως, είναι πιο κάτω οι ειδήσεις περί του Eurogroup και του αύριο, γιατί ασχολούνται με το σήμερα. Όμως θα έλεγα πιο πολύ, συμφωνώντας μαζί σου, ότι τα πιο, ας πούμε, μίντια του συστήματος, ας το πούμε έτσι, πανηγυρίζουν και μιλάνε για την πιο σημαντική επιτυχία που έχει καταφέρει το Eurogroup, τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί κτλ. Τα πιο προοδευτικά και πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρωομάδα μας έχουν ρίξει μαύρα πανιά, ας το πούμε. Υπάρχουν δύο πράγματα όμως τα οποία πάνω κάτω συμφωνούν όλοι, θα έλεγα. Το ένα είναι το θετικό, για να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Ότι αυτό κλίμα άμεσα τώρα σε 6 μήνες, και αυτό είναι κάτι καλό το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάπως τις οικονομίες. Έστω και αν είναι δάνεια, το οποίο δεν είναι φυσικά αυτό το οποίο θέλουμε. Το πολύ κακό νέο είναι ακριβώς συνδεδεμένο με αυτό, ότι εν τέλει εφόσον είναι δάνεια και δεν είναι χρήματα τα οποία μπορεί να πάρουν οι επιχειρήσεις ή να πάρει ο κόσμος ή να πάρουν οι εργαζόμενοι, αυτά θα πρέπει να αποπληρωθούν. Άρα τι κάνει το Eurogroup? Μεταφέρει το πρόβλημα για πιο μετά, όπου θα έχουμε χωρίς αμφιβολία κάποια κρίση χρέους ξανά και ίσως να μπούμε ξανά σε μνημόνια, αν όχι η Ελλάδα, πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένες της Ιταλίας και της Ισπανίας. Μπορείς να μου δώσεις, αν έχεις εύκαιρες, και θα σου δώσω και χρόνο, έτσι ένα-δύο τίτλους, ας πούμε, οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, τι λένε πάνω κάτω, τι λέει El País, σε μια γερμανική εφημερίδα από τον άλλο, από την άλλη μεριά, πώς το αποτυπώνουν, έτσι, για να έχουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, έτσι, μια εικόνα πιο συγκεκριμένη. Η El País, η μεγαλύτερη εφημερίδα, θα έλεγα, της Ισπανίας, πανηγυρίζει ότι δίνουμε 540 δισεκατομμύρια να βοηθήσουμε την οικονομία της Ευρώπης και της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην Ισπανία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και για τον τρόπο που έχουν... που έχει ασχοληθεί με την πανδημία από υγειονομικής άποψης και οικονομικά, έτσι, η οποία ξεκίνησε ενώ υπήρχε ανακοχή ως τώρα. Στη Γερμανία, επίσης, πανηγυρίζουν οι πιο, ας πούμε, συντηρητικές, τα πιο συντηρητικά μέσα, αλλά τα μέσα τα οποία βλέπουν με πιο κριτική άποψη τα πράγματα, λένε αυτό το οποίο εμείς περίπου, ότι αν μπουν σε ύφεση όλες οι χώρες του Νότου, και δεν το λέω βορρά-νότο γεωγραφικά φυσικά, το λέω οικονομικά, έτσι, τότε ποιος θα αγοράσει τα αυτοκίνητά μας, ποιος θα ασχοληθεί. Σωστά, σωστά. Και η δικιά μας οικονομία, θα μπούμε και εμείς σε ύφεση αργά ή γρήγορα. Ένα σημαντικό πράγμα το οποίο τονίζεται παντού είναι επίσης το τι θα γίνει με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα αυξηθεί και σε ποια σημεία θα αυξηθεί. Εκεί ο διάβολος μπορεί να κρύβεται στις λεπτομέρειες, Κώστα, έτσι. Το αν δεν είναι χρήματα για να ενισχυθεί και πάλι η οικονομία της Γερμανίας από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ή δεν ενισχυθεί καθόλου το MFF και τα υπόλοιπα, θα δημιουργήσει διάφορα θέματα. Αλλά από τον προϋπολογισμό μπορούν να δοθούν χρήματα που δεν είναι δάνεια, πέρα από τα ευρωομόλογα τα οποία συζητάμε, έτσι. Όλγα, για πάμε. Ιταλία, τι λένε? Στην Ιταλία η συζήτηση που
ξεκινάει εδώ και εβδομάδες για το θέμα του Eurogroup, έχει γίνει πάλι υπαρξιακή, δηλαδή οι Ιταλοί συζητάνε για την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Δηλαδή δεν είναι τελείως μακρινή ιδέα μιας Ιταλέξιτ από τη στιγμή που ήδη είχαμε μια Brexit. Ασφαλώς σήμερα ο Σαλβίνι, η Τζόρτζα Μελόνι, δηλαδή οι δυνάμεις της ακροδεξιάς στην Ιταλία, τονίζουν, μιλάνε για ανωτάτη προδοσία της κυβέρνησης. Καπορέτο, λέει ο Σαλβίνι, αναφέροντας δηλαδή στη μεγαλύτερη ήττα του Ιταλικού στρατού κατά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ασφαλώς, αν έχουμε υπόψη αυτά αποτελέσματα που είναι, όπως είπες εσύ, πολύ καλά, τελείως compromise, τέλος πάντων. Ο καθένας δηλαδή διαμορφώνει την είδηση για τα δικά του τα συμφέροντα. Αλλά εγώ πιστεύω, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, δηλαδή όλο το ποσοστό που θα πάει στην Ιταλία θα είναι συνολικά 36 δισεκατομμύρια, που είναι αόρατα, είναι τίποτα μπροστά στο τεράστιο χρέος που ήδη έχει η Ιταλία μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ήδη οφείλω, εγώ η Ιταλία, οφείλω να σου δώσω 100 ευρώ, σου ζητάω άλλα 50 ευρώ που είναι λίγα, αλλά εγώ τα θέλω πάλι πίσω. Αυτό που λείπει, δηλαδή, είναι η αμοιβαιοποίηση του χρέους, που ήταν και η αρχική ιδέα της Ευρώπης. Η Ευρώπη τι ήταν στην ιδέα του Σπινέλη, του Κολόρνη και του Ρώση? Ήταν μια ένωση ευρωπαϊκών πολιτιών. Και αυτό έχει τελείως φύγει από τη δικιά μας την πολιτική της συζήτηση. Και αυτό αφορά όχι, και θα το πω κοινικά, την φυσιολογική κατά κάποιο τρόπο αντίδραση των ακροδεξιών, οι οποίοι, τονίζω, δεν εξυπηρετούν κυρίαρχα συμφέροντα των χωρών, αλλά εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Είναι γνωστό ότι ο Σαλβίνι, και έχουν γίνει 3 δικαστήρια με αποφάσεις στην Ιταλία, έχει πάρει χρήματα άφθονα από τη Ρωσία για τη δικιά του την εκστρατεία. Το ίδιο η Λεπέν. Άρα είναι ψευδές και κακόπιστα τα αφηγήματα της ακροδεξιάς που λένε θέλουμε κυρίαρχα κράτη, ξέροντας ότι δεν είναι τελείως εκτός χρόνου και ιστορίας να μιλήσουμε για μια ανεξάρτητη Ιταλία και μια ανεξάρτητη Ελλάδα που μπορούν να πάρουν αποφάσεις, γιατί αποφάσεις τώρα πια τα έχει πάρει η ίδια ιστορία. Οι αποφάσεις είναι των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία κτλ. Άρα, άμα το βλέπουμε πολύ κοινικά, ούτε η μεν, ούτε η δε, άμα πάμε στις ευρωπαϊστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές στην Ιταλία τις ονομάζουμε κυριαρχιστές, είναι μια καινούρια ορολογία. Οι ίδιοι ευρωπαϊστές, και αυτοί είναι πάρα πολύ μακριά από την αρχική ιδέα της Ευρώπης. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Αν σκεφτόμαστε δηλαδή το συστήματα των πόλεων κρατών, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος και όλες οι άλλες οι μικρές πόλεις που υπήρχαν. Κάποια στιγμή το δικό τους το όραμα ήταν περιορισμένο στη μικρή την Ελλάδα ή στις ακτές τις συνοριακές της Μεσογείου. Όταν εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο προσκήνιο οι μεγάλες αυτοκρατορίες, οι μεγάλες δυναστείες όπως οι Πτολομαίοι, οι Σελευκίδες, οι Χαρκιδόνοι, η Αθήνα δεν είχε πια τη δύναμη να αντιμετωπίσει αυτή τη τεράστια δύναμη. Προσπάθησαν αρχικά να κάνουν την Αθηναϊκή Συμμαχία, τη Συμμαχία της Αιτωλίας, τώρα δεν ξέρω αν το λέω καλά γιατί τα έχω μάθει στα Ιταλικά όλα αυτά, αλλά αυτό δεν ήταν πια επαρκής γιατί ήταν πάρα πολύ αργά. Άρα το ίδιο συμβαίνει τώρα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναεπιστρέψουμε στην αρχική ιδέα της Ευρώπης. Μία ενωμένη, ένα κράτος να έχει ένα σύνταγμα. Και το δάνειο, στην περίπτωση δηλαδή της συζήτησης του Eurobond, άμα δεν έχει μία αμοιβαιοποίηση, θα είναι πάντα μία συμφωνία μεταξύ
Ιταλία και Ολλανδία, Ελλάδα και Γερμανία. Αυτό που θέλουμε, να υπάρχει μια διάλογο μεταξύ Ιταλία και Ευρώπη. Θέλουμε την Ευρώπη. Δηλαδή η συζήτηση σήμερα είναι Ευρώπη ναι ή Ευρώπη όχι. Τέλεια. Λοιπόν, Βασίλη, τελευταίο σχόλιο από σένα. Εγώ να σας πω, έτσι να πω και εγώ τη γνώμη μου, νομίζω ότι από την αρχή το έχουμε εντοπίσει και σε κείμενο, γιατί τα γραπτά μένουν, αλλά και στο λόγο εδώ, στην δουλειά αυτή που έχουμε αναλάβει από το κόμμα, ότι αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι έχουμε ένα Brexit 2 που έρχεται και από ό,τι φαίνεται η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα είτε το καταλαβαίνει ή θεωρεί ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει. Δηλαδή ότι οι πολιτικές αυτές ουσιαστικά βοηθούν τους αντιευρωπαϊστές, δηλαδή τους ακροδεξιούς, για να μην παίζουμε με αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι. Και νομίζω ότι και η Όλγα έβαλε και 2-3 ζητήματα από τους υπόγειους ή υπέργειους υποστηρικτές μιας τέτοιας λογικής, που η Ρωσία βεβαίως είναι πρώτη στο κάδρο και κάνουν ότι δεν βλέπουν. Αυτό βλέπω και αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό βγήκαν όλοι πανηγυρικά, γιατί τώρα θα αρχίσει το κύμα. Από εμάς που λέμε δεν το θέλουμε έτσι γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, και από τον κίνδυνο που μας τον περιέγραψε και εσύ Βασίλη και η Όλγα, που ήδη με πρωτοσέλιδα σήμερα χτυπάει ότι, να, στην Ιταλία, η μεγαλύτερη ήττα του έθνους από το 2014. Αυτό είναι. Βασίλη, κλείνεις εσύ με το σχολείο σου. Εξής, από την έρευνα και το ρεπορτάζ που έκανα εδώ μιλώντας με συναδέλφους κι εγώ, το ένα είναι ότι ο ESM θα προσφέρει κάποια χρήματα. Ποιος θα πάει να τα πάρει όμως με όρους οι οποίοι μπορεί να είναι αύριο πάρα πολύ δύσκολοι ή μνημονιακοί? Μπορεί και κανένας. Και όσον αφορά αυτό που έλεγε και η Όλγα νωρίτερα για το πού πάει αυτό το πράγμα με την Ευρώπη σε σχέση με τον ωραίο παραλληλισμό με την αρχαία Ελλάδα και τις πόλεις κράτη, εφόσον η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει να υπάρξει, εγώ καταλαβαίνω ότι είτε θα πρέπει να γίνει η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σαν την Fed στην Αμερική και να δίνει χρήματα και να μην τα περιμένει πίσω, είτε θα πάμε για αμοιβαιοποίηση, είτε πάμε για διάλυση αλλιώς, στο πιο μετά, δηλαδή στο αύριο, άμα δούμε το αύριο, αφού το επιβιώσουμε από αυτή την οικονομική κρίση. Ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τραγουδάκι θα σας αφιερώσω έτσι για να θυμηθούμε πάλι τα παλιά. Τα θυμάμαι τώρα με αυτή εδώ την ιστορία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, Βασίλη. Γεια σας.